έχουν βασιζόμενη συμβολή των μοντέρνων ενδοσκοπικών τεχνικών στην πρώτη διάθεση και θεραπεία του καρκίνου του τεχνικού. Λοιπόν, ξέρουμε ότι η ενδοσκόπηση έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχει ως επάρκα τα ενδοσκόπια, περάσουμε τα ενδοσκοπικά, περάσουμε τα βίντεο ενδοσκόπια, την ενδοσκόπηση με κάψουλα και τελευταία έχουμε δύο αρχικές καινούργιες ενδοσκοπικές τεχνικές. Από τις οποίες θα μιλήσουμε για αυτές που έχουν σημασία στην κλινική πράξη. Λοιπόν, η χρωματοσκόπηση δεν είναι τόσο καινούργια. Ξέρουν πολύ καλά και οι γυναικολόγοι που είναι στο κρατήριο. Η χρωματοσκόπηση κάνει απόρριψη προοπτικών ιών των πυνογών του πεπτικού με στο σκοπό να μπορέσουμε να βρούμε και να χαρακτηρίσουμε κάποιες πυνογονικές περιοχές. Υπάρχουν τριών ειδών πρακτικές. Υπάρχουν πρακτικές που απορροφούνται, αυτές που προκαλούν αντίθεση με τον γύρο ιστό και αυτές που αντιδρούν με κύτταρα του επιχειρήματος. Αυτές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά είναι η ειδική καρμίνη, το κιανό του μεθυλαιωμένου, το ξύδι και το μουγκόλ. Η μεγεθυντική της χειρίσης που παίρνει στην ενδοσκόπηση είναι όταν είναι κανείς της κρίνια, δηλαδή για ποιες κρίνια στην ενδοσκόπηση, σημαίνει την ικανότητα που έχουμε να αναγνωρίσουμε διαφορετικά δύο πολύ κοντινά σημεία. Τα ειδικά της κρίνια στην ενδοσκόπηση σημαίνει ότι χρησιμοποιούν πάνω από 600.000 πίξελ για να συνθέσουν μία εικόνα. Τα κλασικά μας ενδοσκόπια μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν περίπου 200.000 και λιγότερο. Το συνεργείο του στο μεγεθυντική ενδοσκόπηση γίνεται με ένα μεγεθυντική επιβάση στη λαβή του ενδοσκοπίου που μπορεί να αυξήσει την εικόνα περίπου 150 φορές. Στη μέση του ενδοσκοπίου μπαίνει ένα ειδικό κάπτη και ώστε όταν ενδοσκοπούμε να μην έχει συμβαθεί το ενδοσκόπιο με τον πλενογόνο. Είναι τρεις τεχνικές των ενδοσκοπίων του Einstein. Είναι τρεις τεχνικές που βασίζονται στην αρχή ότι η διεύθυνση φωτός του πλενογόνα και αυτό είναι το μήκος κύματος. Άρα τι κάνουμε. Ελαττώνουμε το μήκος κύματος το πώς περιφέρουμε για να μπορέσουμε να δούμε την επιφανειακή δομή και αυτό γιατί αυτή είναι αυτή η πρώτη διαπαράσταση στο πλέον καρκίνο. Μπαίνει ένα σύντρο λοιπόν μπροστά, ελαττώνει το πλέον και το πράσινο, το πώς είναι το επιφανίζει και γνωστούμε το πλέον. Άρα αυτό είναι το NDI. Έτσι βλέπουμε καλύτερα τις λεπτομέρειες στην επιφάνεια και τα αιτία του το πλέον και αυτό που απορροφάται είναι το φερίνο. Οι άλλες τεχνικές του Einstein και το Schweitzer φυσικά είναι το ίδιο πράγμα για ανάλυση που κάνουν. Γίνεται πού θέτει το λευκό φως και παίρνουν την εικόνα που διασχηματίζεται και πού την αλλάζουν. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα. Στα 4-15 νανόμετρα που είναι το μπλε, πάει στην επιφάνεια. Στα 5-40 που είναι το πράσινο, πάει λίγο πιο βαθιά. Το κόκκινο είναι ένα χρώμα στα 600 που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό το απορρίπτουμε και συνδέουμε το φάσμα με τον άλλον δύο. Ο αυτοκορισμός. Ο αυτοκορισμός είναι πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Που βασίζεται στο γεγονό ότι όταν η ιστή έχει βρει ένα χαμηλό μήκο σχήματο, υπάρχουν κάποιε κοινικέ ουσίε που έχουν αλλάξει στη βάτα, τα ηλεκτρόνια του και φέρνουν ένα χωρίζον φως με ένα διαφορετικό μήκο σχήματο. Το σημαντικό είναι ότι οι διάφορε ουσίε έχουν διαφορετικό έδρα διέγερση και έχουν μπει σε διαφορετικό χρόνο. Ο τόκα είναι το καρκινικό ιστό και το φυσιολογικό ιστό. Και αυτέ που καλευόμαστε για να δημιουργήσουμε την ενδοσκόπηση αυτοκτονισμού. Το κορυφό καμπίνι είναι το μαϊκρόσκοπι, που ουσιαστικά έχει μια φυσική λέιζερ, ένα άλλο μικρό λέιζερ στην άκρη του μικροσκοπίου, που εκπέμπει περίπου 88 νανόμετρα, έτσι ώστε όταν έρθει στην επαφή με τον ιστό, ουσιαστικά τον κόβει και παράγει με το μέσο. Δεν είναι κάθετο όπω ο Δήμο στην Ελλάδα, είναι παράγει με το μέσο και μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια live time, δηλαδή μια ιστολογία την ώρα τη ενδοσκόπηση. Με ένα πάρα πολύ καλό, με πάρα πολύ καλή resolution που είναι μικρότερη από ένα μικρό μέτρο. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, ότι περίπου 7,9 μικρό μέτρο είναι το γεώργο του μέτρου του μικροσκοπίου. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το probe control, δηλαδή να περνάει ο καθετήρα από τον αυλό του ενδοσκοπίου. Αν είναι αγοράσουμε ένα ενδοσκοπικό ενδοσκόπιο, που υπάρχει και μια καθετήρα που περνάει από τον αυλό και έχουμε την ίδια εικόνα. Τώρα, να πούμε συνειδητά τώρα που αυτά οφειλούν και χρησιμοποιούνται. Τι θέλουμε να κάνουμε στο μετροπευτικό, θέλουμε να βρούμε πετρέλαιο καρκινοσιών, τον συμβάγο του κλαδοδόν κυτάρων, τη δυσπλασία του πετρέλαιο καρκίνου στον πάρεσε, και τι προκαρκινικέ καταστάσει του πετρέλαιο καρκίνου στο στομάτι. Πάμε τώρα στο καρκίνο συμβάγο του κλαδοδόν κυτάρων. Αυτό που ξέρουμε στην εγώ στάντα είναι ότι όλοι οι ασθενεί του κλαδοδόν κυτάρων πρέπει να κάνουν χρωματοκόπηση με λουγκόλ. Και στο κλαδοδόν κυτάρων έχουμε περίπου όλοι οι ασθενεί που έχουν επιτύχει χειρουργηθεί στο Ιντερνετ και έχουν κάνει χειρουργία που πάει στο Βραζίλιο. Αυτό είναι στο κλαδοδόν ασθενεί. Τελευταία στο πρώτο το κονσέρτ που κάνουν οι Ιάπωνες, είπαν ότι και το NDI με την ειδικευτική ενδοσκόπηση έχει την ίδια αξία και με το λουγκόλτο, και μπορεί να το αντιπεραστήσει. Είναι περίπου εύκολο. Όλα αυτή τη στιγμή είναι αγαπητή πολύ σημαντική εργασία τη ομάδα του Ινούε, που είναι πρωτοπόρο σε όλα αυτά, ο οποίο περιέγραψε τα επιφανειακά τριχοειδή στον υποφάγο. Είδε ότι σε ένα καρκίνο, όταν ένα καρκίνο σημαίνει ότι ο ενδοπλενογόνο καρκίνο στον υποφάγο μπορεί να ξεκινήσει την επιβάτη, σε ένα μηδέν και τρία. Στον ένα καρκίνο έχουμε διεκταμένα τα τριχοειδή, στον ένα είναι πιο διεκτυγμένα, ενώ σε τρία κανόνιστα. Εδώ θα δούμε μια βλάβη που υπάρχει. Εδώ είναι μια βλάβη που δεν μπορεί να φάνει πολύ καλά με την απλή ενδοσκόπηση. Εδώ βλέπουμε ότι είναι διακρίνημα ότι υπάρχουν
που λέει απλά δεν μπορεί να εμφανίσει στο μανιφό τη μελογκόλ, όπου απλά είναι η περιοχή που δεν προσλαμβάνει τη χρηστική. Αυτά είναι όλα παραδείγματα που βλέπουμε λοιπόν ότι μια βλάβη δεν έχουν σχεδόν καθόλου με την απλή ενδοσκόπηση, με την ενδοσκοπική ενδοσκόπηση και την διάγκη που έχουμε διαδεδομένα στην πορεία, άρα έχουμε ένα νεόπλασμα, όπως φαίνεται εδώ, ενώ αυτές τις περιοχές εδώ είναι απλά μόνο εκδημητισμένα από την πορεία, άρα είναι μόνο φλεγμονή. Άρα μπορούμε να μας βοηθήσουμε ακριβώς αυτές τις τεχνικές να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τόχους και λογικό του φλεγμονή από το προκαρσινικό, δεν προέχω καθήνα. Δεν το πάω πάνω. Όπως ξέρουμε, ο φάγος βαρεθεί, που κάνει μια αλλαγή στο περαιτέρω στο φάγο, όπου το κανονικό επιχείρημα το πλακόβεσμα, αλλά γίνεται κινητικό με συγκεκριμένη τελική μετάβληση. Υπάρχει ένα θέμα που κάνουμε ένα φαινόμενο παγκοσμίωση, και γιατί μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει και το αυτό που θέλει, υπάρχει μια πιθανότητα να μεταφέρει το καρκίνο περίπου 0,2 με 1,5% ανά έτος, το οποίο θα εξαρτάται πολύ από το μήκος του βάρεθου. Θα ακολουθούν οι συνήθειες αυτή την πορεία, δηλαδή τελική μετάβληση, χαμηλότερη και ψηλότερη δυσπλασία του πρώην καρκίνου. Το πρόβλημα στο βάρεθο είναι ότι ο καρκίνος είναι αυτές τις μικροσκοπικές περιοχές που δεν μπορεί να δει εύκολα η κανονική ενδοσκόπηση. Και αυτό τι κάνουμε, μέχρι τώρα παίρνουμε ουσιαστικά κάθε δεύτερο τεχνημόρια, κάθε μέρα 2 εκατοστά, δύο ψήρες, τις λεγόμενες four-quadrant biopsies. Όμως και αυτές, τελικά, πάνε με καρκίνο, κάνουν τα μισή κιλόγραφα της πλατείας. Γιατί, γιατί ακόμα και με αυτές τις ουσιαστικές, θα ρίχνουν μόνο με 3% της ασφάλειας και όχι παραπάνω. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε η μεγεθυντική ενδοσκόπηση στην αρχή, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις προοπτικές που δεν παραπάνω, περιγράφηκαν πολύ καλά τις patterns με πολύ χειρή ρευστή κινητικότητα. Παρ' όλα αυτά, ούτε όλες τις βλάβες βρήκαμε και δεν μπορέσαμε να δούμε τις χαμηλότερες της δυσπλασίας. Επίσης, με τον αυτοκολλητισμό που είναι όπως είπαμε με πάλι στο συνδυασμό με τις υπόλοιπες, πάλι βρήκαμε τις βλάβες που δεν βλέπει την κρατική ενδοσκόπηση, αλλά πάλι δεν τις βρήκαμε όλες. Άρα, σε αυτές τις ταινίες, αυτό πρέπει να γίνεται ένας συνδυασμός των συγκεκριμένων διοξιών όπου βρούμε κάτι ύποπτο και των four quadrant biases, δηλαδή των τυχαίων τυφλών διοξιών. Η δική μας μόνο πρώτη έδειξε και το έγραψε τις δομές της πάντας, δηλαδή στην τελική μετάβλεψη ενεργητική ενδοσκόπηση και οξικό οξύ, το πάγο πάρε, το οποίο είναι την τελική μετάβλεψη, θα βλέπουμε αυτό που είναι το κανονικό κινητικό επιχείρημα και θα βλέπουμε το πρώτο καρκίνο και τη γραμμή διαχωρισμού που έχει από την τελική μετάβλεψη από κάτω. Το ίδιο με NDI, όπου βλέπουμε την εμπειρική μετάβληση όπως φαίνεται στην ενδοσκοπική ενδόσκοπη, όπως φαίνεται εδώ ο καρκίνος που έχει διαδραγμένη την υπερογονή του και εδώ όπως φαίνεται ο καρκίνος που έχει διαδραγμένη τα αγγεία του, εδώ είναι η γραμμή διαχωρισμού ανάμεσα στο φυσιολογικό, την εμπειρική μετάβληση που είναι φυσιολογικό, αλλά και τον πρώην καρκίνο που είναι από κάτω. Εδώ με το τραγούδι δηλαδή βλέπουμε μια φαινομενικά καλή ενδοσκόπηση που όπως εδώ πέρα έχει και με την κυβέρνηση την κοπήτη που είναι ο χρώμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχει ανάγκη κάποια δυσπλασία και βλέπουμε στο zoom με το NDI στην μεγέθυνση ότι υπάρχει την αγαπή τη ζωή, έχουμε δηλαδή ένα πρόεδρο καρκίνο στο ρητοπάγιο. Τώρα αυτό δεν σημαίνει γιατί έχουμε την ικανότητα πια αυτέ τι πρώτε καρκίνε να ξεφερούμε ενδοσκοπικά. Η ενδοσκοπική του λαβαροσκομή και το πυκνένη γραφή βλάβη, ιδίω αν είναι στο πλενογόνο, ενένα ειδικό κεντρία, είναι θεραπεία και λογιστέ. Όπως και το παθείο δεν είναι στην ιδέα και αυτό είναι τρία βλάβη, βλέπω ότι αυτό είναι ο αριθμό που θα έχει κανένα ενδοχοτενικό μεταφέρσιν, αλλά δεν μιλάμε ποτέ για ενδοσκοπική θεραπεία ή για διάδοση. Όμως με την λαβαροσκομή θα πάρουμε όλο τον ιστό, θα μπορέσουμε να δούμε το βάθο τη, να δούμε αν έχουμε βγάλει καλά την περιοχή, τη διαφοροποίηση, αν υπάρχει επαγγελματική συλλογική διοίκηση, άρα βοηθάει πάρα πολύ. Πολλές τεχνικές θα χρησιμοποιηθήσουν, μας υπάρχουν όπως έχουν γίνει καλύτεροι και θα σας δείξω σε λίγο. Εδώ έχει δει, εδώ το βίντεο αυτό δεν παίζει, θα βγω μισό λεπτό, θα σας προσθέσω το δεύτερο. Εδώ ουσιαστικά παίρνουμε το θερμοσκόπιο. Βλέπουμε εδώ ακριβώ την ίδια την περιοχή που έχει το γνωστό βάρο στο βάρο. Έχει και την άκρη του ενδοσκοπίου από τον κάμπ, την οποία ρουφάει την περιοχή. Είναι ο βρόχο. Αυτή είναι η περιοχή αυτή. Η περνάτε διάθεση που είναι πάρα πολύ μικρή με το μάτι μπάντα στο εργαλείο, είναι περίπου 0,1%. Και με τον τρόπο να συνεχίσουμε, μπορούμε να αφαιρέσουμε ουσιαστικά τη λόγια την επιφάνεια που υπάρχει να γίνει έτσι μια ράδικα αφαίρεση όλων των παγκοσμίων πάντων. Εδώ είναι ένα σημαντικό μα θεματικό που μα είπε το καλοκαίρι, δεν μα αφήνει το πρίσμα που θέλει να βγάλει ένα πρόβλημα με το σχέδιο μια μικρή γλωσσίδα που μα χρησιμοποιεί ένα κόμμα σαν τη συλλογική, στην ελληνική ενδοσκόπηση όμω πάνω σε μια περίπτωση που είναι τηλεοπτό η οποία για να διορθώσει στον ευρυνογόνιο καρκίνο και με το μάτι πάνω στο δεύτερο αφαιρέσαμε όλη την περιοχή. Και μετά από τρεις μήνες
τεχνική, η οποία βασίζεται στο γεγονό ότι με ράδιο κύματα μπορούμε να καταστρέψουμε το επιτήριο του παρέχοντο στο μηχάνημα σε ένα βάθο 1000 μέτρων, που θεωρητικά είναι αρκετό, έτσι ώστε να μην υπάρχει πολυματικό βάρο από κάτω. Προ το παρόν, έχει έντονο και πολύ δυσκολευτικό βάρο, σε αυτό που συνεχίζονται μελέτε απολύτω σε κατολικό βάρο, πια με περίπου 5.000 διοξίε σε 3 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου πολυματικό βάρο σε κανένα περιστατικό. Υπάρχουν δύο τρόποι ανάλογα με το ίδιο το μήκος του βάρου, είναι κάτι πάνω από 3 εκατοστά, δύο διαφορετικά συστήματα. Οι μελέτες είναι αυτές, οι μελέτες έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ σημαντικά στην εξάρτηση και την πλασία, αλλά και στην εταιρική μετάφραση. Πάρα πολύ λίγες επιπλοκές, ενώ ουσιαστικά οι επιπλοκές μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Έτσι, εγώ διώσουμε ένα μπάρ εδώ που κάναμε πρόσφατα, εμείς έχουμε περίπου 30 περιστατικά σε 2 χρόνια. Όσο έντυχε με NDI, αισθάνεται πολύ καλύτερα στο πλαφόν και στο κλινικό επιτήριο. Και μετά την συνεδρία του Φάλου, μετά από 3 μήνες, ουσιαστικά βλέπουμε δηλαδή ότι η deadline έχει κατέβει στο πάνω πέρα των δραστικών τυχών, φυσικά δεν υπάρχει καθόλου μπάρες, ενώ εδώ η deadline είναι κάπου εδώ, υπολογίστε ότι όλο αυτό το κομμάτι είναι μπάρες, εδώ εξαφανίστηκε και στις θεραπεύσεις για ασθενή. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει οραφή διάγνωση λόγω της δυσπλασίας, αυτό που κάνουμε είναι να γνωρίσουμε και εκείνα τον υπόλοιπο ιστοπάθων. Όταν είναι flat η δυσπλασία, μπορούμε να κάνουμε μόνο το κάσκουμε χωρίς αφιέρωση να αφαιρέσουμε με καλά αποτελέσματα. Τώρα, για μη δυσπλαστικό πάρεση και στο χαμηλόμενο δυσπλασία, ακόμα όλα αυτά είναι σε επίπεδο μελετών και σε πολύ είναι θέμα κόστος παρά οτιδήποτε άλλο, αλλά φαίνεται ότι όλες αυτές οι μελέτες θα επικρατήσουν στο μέλλον. Να περάσουμε τώρα στο μάτι. Στο μάτι θα βοηθήσουν πολύ αυτές τις τεχνικές που να βρούμε και με το βασίλειο διαφορές διοξείες όπως και τις προτεχνικές μεταφράσεις. Εμείς πρώτοι μελετήσαμε το μάτι με αυτόν τον τρόπο και δείξαμε ότι είναι ένα φυσιολογικό κλινογόνο που υπάρχει στα χλωρίδια αυτά, η εντροφιστική βασίλεια της διατροφίας και ο ΕΤΟ έδειξε αυτή την light blue press με λαθρά μπλε γραμμή με γευστική ενδοσκόπηση χωρίς την ίδια εταιρική μετάφραση. Ένα στο μάτι που είναι τοπικό ή εταιρική μετάφραση είναι για αυτό το μάτι που πρέπει να φτάσουμε παραπάνω από το τοπικό εγωκαρκίνο. Το πρώτο καθήνο λοιπόν, η ομάδα μας φυσικά πρώτη περιέγραψε τα δύο χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον αστυνομικό γενόμο. Αν υπάρχει γραμμή διαφορετικό, εξαφανίζεται το διαφορετικό δείκτη, υπάρχουν ανώμαλα και χωριδί. Παράδειγμα, υπάρχει αυτή η περιοχή εδώ, μια αστυνομική κόκκινη περιοχή, και στην ερυθρόλεπτα, γίνεται μια κεντρική γυροσκόπηση και βλέπουμε ακριβώς πώς τις διαφορές της εταιρική μετάφραση από το πρώιμο καθήνο μέχρι στο δεύτερο. Και να πω στην πράξη του FBI, είναι η περιοχή αυτή, η γύρω περιοχή για την μετάφραση και μέσα στην περιοχή είναι αυτή, η δραστηρίξη δηλαδή, μπορούμε να διαχωρίσουμε το πρώτο κοινικό ή το δεύτερο με το συνολικό. Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι εδώ στα μικρά αυτά, μια μικρή σελίδα, βλέπω πώ είναι με την FBI και πόσο διαφορετική φαίνεται στην ελεκτρική ενδοσκόπηση με αυτό το μαθό, είναι ένα χαρτιό μικρό καθημερινέ. Και όλα αυτά γιατί πάλι μπορούμε να αφαιρέσουμε τις πλάτες αυτές προς λιγότερο στην δύση και περισσότερο στην Ιαπωνία που είναι και συγκεκριμένη με διάφορα εργαλεία, λιγόμενη ενδοσκοπική υποπλενογονεκτομία και χαρακτηριστικά τέτοια εργαλεία, το IDNIS και το PUCNIS, που οι Ιαπωνίες θα χρησιμοποιούν για να αφαιρέσουν αυτές τις δοκές που ορίστε σε χειρουργείο. Να σας δείξω ένα παράδειγμα. Το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι ήταν η σημασία. Ήταν όλο αυτό το πρώτο όλη αυτή η περιοχή είναι γύρω στα 5 εκατοστά που ήταν ένα πρόγραμμα στο καρκίνο στο πάνω από το λεωρικό στόχο, ο οποίο αφαιρέθηκε και είναι εκείνο να κοιτάξω το βίντεο με ενδοσκοπική υποβλενογονεκτομία. Λοιπόν, το κατώτερο βεστικό τώρα. Στο κατώτερο βεστικό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το δίνουμε πάλι στο δέντρο πάρα πολύ δεδομένο. Τι μα ενδιαφέρει, να δούμε περισσότερο πολύ πότε θα δενόμαστε. Να μπορέσουμε να προβλέψουμε την ιστολογία στην ενδοσκόπηση και να μεταρρύσουμε την δυσπλασία που θα είναι μερικό δικολίγητα που δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βιαστικό ασθενή. Αυτό γιατί. Γιατί ξέρουμε ότι αν αφαιρέσουμε τις πολύπορες, μειώνουμε την επίπτωση του καρκίνου του παθιού σε τέλος. Ξέρουμε όμως ότι περίπου ένα πέντε πολύπορες δεν το βρίσκουν στην κορονοσκόπηση και αυτό αυξάνει καθώς ελαττώνει το μέγεθος της πολύπορες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πολύπορες κάτω από ένα καθεστώ που είναι δυσπλαστική. Τη μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν να κοπούν οι επίπεδοι και οι άγνωστοι πολύπορες. Είναι κανόνας ότι μια ενισχυλή που παίρνει την ενδοσκόπηση μπορεί και βρίσκει περισσότερα αδενόματα. Με την χρωμανδοσκόπηση δεν ξέρουμε ακριβώς. Σίγουρα έχουν περιστερήσει πάλι τις γκρουπ, όπως δηλαδή που έχουν το μηνιακό ιστορικό καρκίνο του παθιού σεντέρου, έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο του παθιού σεντέρου, δεν ξέρουμε τι γίνεται στον γενικό πληθυσμό. Σίγουρα βρίσκει περισσότερα μικρά αδενόματα και σίγουρα τους πολύπορες και μήνυα πλασματικούς. Για όλα τα υπόλοιπα, οι μελέτες δεν έχουν δείξει όλες τις μοντέρνες τεχνικές, δεν έχουν δείξει την υπεροχή που σχέση με την απλή υψηλή του χρήμα στην ενδοσκόπηση. Εδώ είναι ένα παράδειγμα που βλέπουμε σε μια κανονική ενδοσκόπηση που όμως είναι εμφανιστούν αυτοί
δύο πολύπολε τη δρομολογόπηση. Και εδώ, όπω φαίνεται, η διαφορά δείχνει ότι είναι το Time Mind στο καθί έτερο, όπω εμφανίζεται ξαφνικά αυτό το πολύ μεγάλο και δύο πολύπολε. Έχει σημασία αυτό το όρο αυτού, γιατί και εδώ μπορούμε, real time, δηλαδή με τεχνικέ αυτέ, να προβλέψουμε την ιστολογία μια τρίτη περίπου 94-95% με την ελεκτρική δρομολογόπηση. Όλε οι υπόλοιπε τεχνικέ βελτιώνονται συνέχεια. Και φαίνεται ότι ο συνδυασμό όλων αυτών των τεχνικών αυξάνει την ευαισθησία και την ειδικότητά του. Εδώ είναι παραδείγματα, βλέπουμε πως είναι κλασικό πολύποδα, μια συνεχώ θα φανεί με τον αυτοκορισμό που είναι ροζ, δηλαδή είναι δυσκλασικό, και με το NDI βλέπουμε την έννοια ογείου που έχει την επιφάνεια του που είναι δυσκλασικό, το ίδιο που ήταν αυτό το πολύποδα εδώ, με το A5 και με το NDI που φαίνεται η δυσκλασία. Παρακολουθούμε ότι για παράδειγμα είναι εδώ, έχουμε το δύο εικόνες από το παθιέντρο με το κονσόλ, αλλά βλέπουμε πόσο πολύ κοντά είναι και αυτή η ιστολογία η ενδοσκοπική μας εικόνα. Έτσι, και οι πολύποδες αυτοί, ο υπερπλαστικός πολύποδες και το αδένωμα. Θέλω να πω γιατί. Πολύ περισσότερο για αυτόν εδώ τον μεγάλο πολύποδα μπορούν να περιθούν και αυτοί με νοσοπική που λένε αγωνεκτομή, τους σηκώνουν με μέχρι την μπλου και τελικά τους αφαιρούν χωρίς να χρειαστεί χειρουργείο. Αυτοί να δώσουν πάντα και να διοκλήσουμε και που έχουμε φυλακτικά μερικές φορές που δεν χρειάζεται και να μην έχουμε διάκριση. Αυτό ήταν ένας πολύποδας στην Αγγλία εδώ στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Καβίδα, περίπου έτσι και τα ποσά, αφαιρέθηκε και με γενικό της παντού πήγε πάρα πολύ καλά. Η Είναι μια σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.